έχουμε και κλαίμε. Γιατί δεν έχουμε και λέμε, καθώς έχει μπει το αυγό, καταλάβατε, και η Apple με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει βρει σκούρα. Τι νέο φέρνει το iOS 17.4 και γιατί της Apple το αυγό έχει μπει, κατάλαβες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις, όχι αυτό είναι παλιό, είπαμε, πάμε στο καινούριο. Το καινούριο είναι. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το τι νέο φέρνει το iOS 17.4. Και γενικότερα θα συζητήσουμε λίγο η οποία θα έρθει. Αναλυτικότερο βίντεο φυσικά θα δούμε και στην πράξη τα πράγματα ως έχουν όταν θα δοθούν όλα αυτά τα νέα πράγματα που φέρνει το iOS 17.4 επίσημα στο κινητό μας. Καθώς εγώ έχω την beta, απλά δεν μου δίνει δυνατότητα να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα νέα που έρχονται στο 100%. Οπότε τώρα να σας τα δείχνω και να σας λέω ότι έρχεται, νομίζω είναι πιο safe. Σήμερα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς οι Apple fans, καθώς η Apple τα έχει βρει σκούρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρουμε το πράγμα από την αρχή για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Γενικότερα η Apple είναι ένας νταβατζής σε εισαγωγικά στους προγραμματιστές, αλλά ποιος είναι το μαύρο πρόβατο στην όλη ιστορία? Φυσικά οι χρήστες. Ναι, μεν οι developers φτιάχνουν τις εφαρμογές, πληρώνουν, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουμε όλα τα προνόμια. Αυτό πλέον για μας, τα παιδιά της Ευρώπης, θα αλλάξει. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γενικότερα η όλη φάση ξεκινάει εδώ και πολλά χρόνια με τα δικαστήρια που έχουν γίνει από την Ευρώπη προς την Apple, ώστε να μην υπάρχει αυτό το νταβατζιλίκι ουσιαστικά στις πληρωμές, καθώς επίσης και στις πληρωμές των χρηστών αλλά και στις πληρωμές των προγραμματιστών. Αν θέλετε να το πάρουμε ότι είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Ο προγραμματιστής από τη στιγμή που ξεκινάει και μπαίνει μέσα στο App Store προφανώς πληρώνει ένα μηνιάτικο το οποίο είναι τεράστιο. Επίσης, όταν εσύ αγοράζεις εντός της εφαρμογής πράγματα, πληρώνει επίσης ένα ταβατζιλίκι των 25% ανά της τιμής. Παραδείγματος χάρη, θες να βάλεις διαφήμιση στα social media και θες να βάλεις διαφήμιση, παράδειγμα, στο TikTok. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Εάν πας και προχωρήσεις στα βήματα και φτάσεις στο τέλος της πληρωμής, σου γράφει από κάτω Apple 20% και σου βάζει ένα ποσό έξτρα επί της τιμής. Δεν θα δώσεις δηλαδή 6 ευρώ για διαφήμιση, θα δώσεις γύρω στα 10 ευρώ χοντρικά περίπου, 8 με 9 ευρώ για διαφήμιση. Αυτό το πράγμα είναι ο προστεθόμενος, ο φόρος που προστίθεται από την Apple για να βάλεις εσύ διαφήμιση στα social σου. Αυτό το πράγμα πλέον δεν θα υπάρχει. Δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνεις δαβατζιλίκη στην Apple για αγορές εντός εφαρμογής. Επίσης, ένα ακόμα πράγμα που έρχεται, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό, είναι ότι πλέον θα μπορείς να κατεβάζεις και από third party launchers παιχνίδια και προγράμματα. Επίσης, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο δικαστήριο ανάμεσα στην Epic Games και στην Apple, καθώς δεν μπορούσες να αγοράσεις V-Bucks στο Fortnite μέσω της εφαρμογής του Epic Games. Μέσω δηλαδή της εφαρμογής του Fortnite, αν θέλετε ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν έρχεται πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει stop και ένα μεγάλο φρένο σε αυτό το πράγμα, οπότε πλέον μπορείς να αγοράζεις άμεσα μέσα από τις third party εταιρείες, από τα launchers των εταιριών, δεύτερα και τρίτα πραγματάκια, οπότε αν θέλεις να αγοράσεις στην εφαρμογή μέσα δεν θα πληρώνεις το ταβατζιλίκι της Apple. Αυτό δηλαδή που μας αναγκάζει να πληρώνουμε και εμείς αλλά και οι προγραμματιστές. Γενικότερα έχει αλλάξει πολύ το καθεστώς αυτό περί των εφαρμογών. Και αν δεν το καταλάβατε, είναι το πρώτο και βασικότερο πράγμα που έχει αλλάξει, το οποίο χαροποιεί τους πάντες στην Ευρώπη. Στην Αμερική ακόμα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί στην Αμερική ασκεί το δικό της εμπάργκο η εταιρεία, οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέγοντας λόγου χάρη, λύνοντας και δένοντας τους πάντες και τα πάντα. Γιατί με το χρήμα κάνεις ό,τι θες. Η Ευρώπη όμως δεν σηκώνει πολλά. Σας λέω λίγο εντάχει και επιγραμματικά ότι έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές, δηλαδή οι προγραμματιστές πλέον θα πληρώνουν μια τυπική συνδρομή στην Apple 50 λεπτά τον χρόνο, με τα πρώτα εκατομμύρια εγκαταστάσεις να προσφέρονται δωρεάν. Οι εφαρμογές που διαμένονται μέσω των εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών δεν θα έχουν προμήθεια, οπότε μηδενική προμήθεια και για τους προγραμματιστές αλλά και για τους χρήστες. Οι εφαρμογές που διαμένονται μέσω του App Store θα πληρώνουν μεμονωμένα μειωμένη προμήθεια, αυτό ισχύει για τους προγραμματιστές, όχι για εμάς, 17% ή 10%. Που παλιά ήταν ένα ταβατζιλίκι που σας είπα 20% plus. Θα μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικά καταστήματα ή εγκαταστάσεις της εφαρμογής μέσω εναλλακτικών καταστημάτων από τις Apple το App Store, που έχει μια εντελώς νέα δομή τελών και συνδυάζεται με την αλλαγή αυτή. Ουσιαστικά η 17.4 φέρνει τη μεγάλη αλλαγή που η Apple είχε το πάνω χέρι. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να την πειράξει.
Πέραν αυτού, κλείνω την παρένθεση, θα δούμε αναλυτικότερα και θα σας δείξω και το πώς μπορείς να κατεβάζεις φυσικά third party προγράμματα και third party και third party εφαρμογές όπως Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now. Θα μπορούν κανονικά να προσφέρουν φυσικά στο iPhone αυτόνομες εφαρμογές μέσα στο κινητό μας. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουμε στο App Store και να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Θα την κατεβάσουμε απευθείας από το δικό τους το launcher. Εχνίδια. Οπότε κλείνω την παρένθεση λίγο για να συζητήσουμε και γενικότερα τα άλλα νέα πράγματα που φέρνει η Apple, γιατί είναι πολύ ωραίο το 17.4. Γι' αυτό σας κάνω και βίντεο από την beta ακόμα, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με όλα αυτά τα νέα που έρχονται. Κλείνω την παρένθεση του gaming και γενικότερα κλείνω την παρένθεση των launchers. Θα το δούμε αναλυτικά, θα κάνουμε ένα βίντεο μόνο γι' αυτό συγκεντρωτικό. Επίσης έρχεται μια νέα ρύθμιση στο χρόνο επί της οθόνης, την οποία θα λέει μέσα αν επιτρέπεις στον γιο σου ή στην κόρη σου ή στο παιδί σου γενικότερα, αν θέλεις να κατεβάσει προγράμματα από third party εταιρείες. Γενικότερα ξέρετε ότι στο χρόνο επί της οθόνης μπορείς να επιτρέπεις να βάλεις δηλαδή τη δικλίδα ασφαλείας αν θέλεις ο νέος χρήστης που θα είναι ανήλικος να χρησιμοποιεί το κινητό στο 100%. Μπορείς να τον κλειδώσεις σε εισαγωγικά να κάνει μια πιο light χρήση στο iPhone σου για να μπορείς να έχεις και τον πλήρη έλεγχο της συσκευής σου ή στο iPad σου, έτσι. Okay. Αυτό το πράγμα θα σου δίνει τη δυνατότητα πλέον να το κάνεις και στις third party εταιρείες. Οπότε, αν θες να κατεβάσεις παράδειγμα το Epic Games και να παίξεις Fortnite, θα του λες του γιου σου χρόνο επί της οθόνης 2 ώρες Fortnite, τέλος. Οπότε, έχουμε και το safe σε αυτό ότι η Apple δίνει την πρόσβαση στον χρόνο επί της οθόνης και στις third party launchers εφαρμογές. Άλλο ένα πράγμα το οποίο ήταν κακό για εμάς αλλά και για τους developers, ειδικά στην Ευρώπη, ήταν ότι η Apple δεν είχε δώσει τη δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές χωρίς το Apple Pay. Υπήρχε το ταβαντζιλίκι γενικότερα στο Apple Pay και οι τράπεζες πληρώνουν ένα ποσό στην Apple για να μπορούν να έχουν τις εφαρμογές τους μέσα στο App Store. Αυτό το πράγμα στους χρήστες δεν φαινόταν, αλλά στους developers των εταιριών των τραπεζών φαινόταν. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Οπότε οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν το ελεύθερο λίγο περισσότερο. Και τι κάνει καλό σε εμάς αυτό? Θα μπορούμε να πληρώνουμε φυσικά ανέπαφες συναλλαγές κατευθείαν από τις πιστωτικές κάρτες, χωρίς να υπάρχει ο διάμεσος παράγοντας Apple. Αυτό το πράγμα πώς θα το δούμε εμείς το άμεσο μέλλον, καθώς εμείς δεν έχουμε δει καμία απολύτως διαφορά? Αυτό το πράγμα θα το δούμε καθώς θα μπορούμε επίσης να πληρώνουμε μέσω του Tap to Pay, που γίνεται μόνο στην Αμερική και σε κάποιες τράπεζες που η Apple έχει βάλει embargo. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν θα υπάρχει πλέον, καθώς οι εταιρείες ήδη έχουν αρχίσει και το δουλεύουν για να μπορούν ουσιαστικά να πληρώνουμε, βασικά να μας πληρώνουν μέσω των τραπεζών τους στην τράπεζά μας. Η Viva Wallet το είχε ξεκινήσει αυτό από τα τηλέφωνα Android, καθώς δεν υπήρχε το embargo της Android ή αν θέλετε της Google που ουσιαστικά έχει το Android, που έχει το λογισμικό του Android, δεν υπήρχε αυτό το embargo που πλήρωνε σε αυτή την προμήθεια. Πλέον όμως, αυτό επειδή θα αλλάξει, στην Ευρώπη τουλάχιστον, οι εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά και το Tap to Pay και στην Apple. Οπότε η Viva πιστεύω είναι θέμα χρόνου να το βάλει, γιατί ήδη έχει την τεχνογνωσία και την τεχνολογία να το κάνει και σιγά σιγά θα έρθει και στις άλλες τις τράπεζες. Επίσης υπάρχει στο εξωτερικό ήδη σε αρκετές τράπεζες. Στην Ελλάδα, ακόμα που είμαστε λίγο πίσω, ξέρετε ότι ίσως λίγο καθυστερήσει. Πάντως η δυνατότητα πλέον δίνεται από τη 17.4 και είναι πολύ σύντομα θέμα χρόνου. Θα επιστρέψω φυσικά με βίντεο που θα λέγεται το βίντεο φυσικά Tap to Pay, δέξου πληρωμές στο iPhone, για να ξέρεις και εσύ το πώς θα μπορέσεις αυτό να το ενεργοποιήσεις στους επόμενους μήνες. Θεωρώ πριν το καλοκαίρι αυτό το πράγμα θα είναι πλέον λήξαν και θα μπορείς πλέον να δέχεσαι πληρωμές στο iPhone σου. Καθαρά θέμα χρόνου. Αυτό το πράγμα τι θα κάνει, δηλαδή θα δώσει πρόσβαση στο NFC, το NFC να μην δίνει μόνο πληρωμή, αλλά να δέχεται και πληρωμή. Οι τράπεζες θα μπορούν να προσφέρουν ανέπαφες πληρωμές απευθείας στο iPhone χωρίς να χρειάζεται το Apple Pay και η εφαρμογή Wallet σε ευρωπαϊκό και νομικό χώρο. Οι χρήστες θα μπορούν να ορίσουν έναν προϋπολεγμένο πάροχο ανέπαφων πληρωμών για να ενεργοποιείται στο τερματικό του Tap to Pay ή όταν πατηθεί δύο φορές το προβλητικό κουμπί στο iPhone. Φυσικά στο 17.4 έχουμε νέα emoji, αλίμονο. Περνάμε δηλαδή στο Unicode του 15.1 και έρχονται νέα emoji. Κάποια από αυτά είναι το Lime, θα έχει ένα βρόσιμο καφέ μανιτάρι, θα έχει έναν φίνικα, μια σπασμένη αλυσίδα, θα έχει το κούνημα του κεφαλιού που κάνει έτσι, το κούνημα του κεφαλιού κάθετα, δηλαδή σαν να κάνει το νεύμα του ναι, το κούνημα του κεφαλιού οριζόντια όπως το νεύμα του όχι και κάποια ακόμα. Επίσης, ένα ακόμα μεγάλο πράγμα που έρχεται είναι ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείς καλύτερα τον Safari για default browser. Θα μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιείς οποιονδήποτε άλλο browser θέλεις. Και για να σας το αποδείξω αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ εύκολο να το δούμε, εάν ανοίξεις τον Safari, θα σου γράψει εδώ να διαλέξεις
πληροφορίες για τον προεπιλεγμένο περιηγητή σου. Εάν πατήσεις εδώ πέρα που λέει συνέχεια, σου λέει να διαλέξεις ποιον περιηγητή θέλεις. Παράδειγμα εμείς, και σου έχει τους πάντες, έτσι, σου έχει Safari, σου έχει Ecosia, σου έχει Opera, σου έχει Mobile Media Apps, σου έχει Firefox, σου έχει Edge, σου έχει DuckDuckGo, σου έχει Brave, σου έχει Mike Tigers, σου έχει Sushi, σου έχει Aloha. Παράδειγμα, ας βάλουμε τον Brave. Έτσι, μόλις το πατήσεις, σου έρχεται πέρα να τον κατεβάσεις. Εμένα μου λένε να τον αποκτήσω γιατί δεν τον έχω κατεβάσει ποτέ. Εδώ σου λέει να κάνεις double tap, φυσικά είναι δωρεάν ο browser. Τον πατάς, κατεβαίνει. Μόλις κατέβει, πατάς άνοιγμα και ο Brave ανοίγει. Σου λέει welcome και μπορείς να κάνεις set as default. Βλέπετε. Οπότε πλέον όταν θες θα κάνεις μία νέα αναζήτηση θα μπορείς από default να χρησιμοποιείς τον Brave. Αν αυτό το πράγμα θες να το αλλάξεις, φυσικά μπορείς να πας στις ρυθμίσεις και να το αλλάξεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείς να πας απλά στις ρυθμίσεις, να πας στο Safari και εδώ πέρα πάνω σου λέει προεπιλεγμένος browser. Εάν το πατήσεις αυτό εδώ πέρα, μπορείς να διαλέξεις όποιον από τους δύο θέλεις. Εδώ αν κατεβάσεις και άλλους, παράδειγμα Google Chrome, παράδειγμα Opera, θα στους έχει εδώ πέρα κάτω, οπότε μπορείς να διαλέγεις ποιος θες να είναι ο default. Εγώ θα βάλω το Safari και πλέον έχω το Safari default πάλι. Εσύ μπορείς να διαλέξεις να βάλεις οποιονδήποτε άλλον θέλεις. Επίσης μπορείς να αλλάξεις από κάτω τη μηχανή αναζήτησης, αυτό είναι παλιό, εγώ έχω την Google. Μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης σου αρέσει. Εάν πας στις ρυθμίσεις και κατεβείς εκεί που γράφει απόρριτο και ασφάλεια, στη μέση περίπου θα σας λέει ανέπαφα και NFC. Εδώ πέρα ακόμα δεν έχει βγει καν, σκεφτείτε επειδή έχουν την beta, δεν έχει βγει καν το εικονιδιάκι, αλλά αν το πατήσεις και μπεις μέσα στον έπαφο και NFC, θα σας γράφει εδώ πέρα ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν τον έπαφο NFC. Με ποιες δηλαδή εφαρμογές θα μπορείς να δέχεσαι πληρωμές. Εδώ πέρα θα είναι, ας πούμε, παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς, ή παράδειγμα η Viva Wallet, ή οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποιεί τις ανέπαφες πληρωμές. Οπότε βλέπετε ότι πλέον είναι και επίσημο και σιγά σιγά θα το δούμε κιόλας να γίνεται και πράξη. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στην περιγραφή αν ξέχασα κάτι, αν πιστεύετε πως ήταν χρήσιμο αυτό το βίντεο και φυσικά να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση κάτω στα σχόλια. Δεν ξεχνάς να πατήσεις το κουμπί subscribe, φυσικά να πατήσεις το καμπάνα για να μην χάσεις καινούργια βίντεο. Πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις, φυσικά να ακολουθήσεις όλα τα social media για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.